ξεκίνησαν πολύ συγκεντρωμένα το παιχνίδι. Ήμασταν στο παιχνίδι και είχαμε το παιχνίδι όπως το θέλαμε. 3 δεκάλεπτα. Στα μέσα του 4ου δεκαλέπτου κάποια στιγμή πάθαμε ένα blackout και νομίζω ότι κρύφτηκε το παιχνίδι. Νομίζω ότι είμαστε και λίγο άτυχοι σε κάποιες θέσεις. Πώς είδες την ομάδα της Δόξας και πώς βλέπεις τη συνέχεια του πρωταθλήματος και για την ομάδα σου? Η ομάδα της Δόξας είναι μια πολύ καλή ομάδα, με πολύ καλούς ξένους παίκτες. Είναι πολύ δυνατή στην έδρα της. Πάει όλα τα παιχνίδια στο αθλητικό της κατάσταση. Εμείς συνεχίζουμε. Εμάς έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι στην έδρα μας το τρέφουμε. Νομίζω ότι πρέπει να το κερδίσουμε γιατί δεν πρέπει να χάσουμε ένα παιχνίδι στην έδρα μας. Καταρχήν αυτό που πρέπει να πούμε είναι πρώτη καρδίδα στην ομάδα της Δόξας για την ομάδα της. Αυτό που είπα και προηγουμένως είναι ότι σήμερα ήταν ένα μάτς ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες οι οποίες έχουν τους ίδιους στόχους. Και όπως πήγε το μάτς, ο πιο τυχερός ίσως στο τέλος τα κέρδιζε. Η ομάδα της Λευκάδας έβαλε κάποια πάρα πολύ μεγάλα σουτ. Δεν καταφέραμε να σταματήσουμε το goals. Όσο μακαρίζουμε για να αλλάξαμε πάνω του. Νομίζω ότι η Καταφύδη σήμερα κέρδισε καταρχήν το μπάσκετ. Πρώτα απ' όλα. Έγινε ένα σπουδαίο μάτς ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες σε ένα γεμάτο γήπεδο. Καλύτερη διαφήμιση της Basket League σε κόσμια επίπεδα με μια πολύ καλή διαιτησία. Έχω να πω μόνο συγχαρητήρια σε όλους και μακάρι όλα τα μάτς από εκεί πέρα να είναι έτσι. Κάποια ερώτηση? Coach, το ότι δεν σπάνε εύκολα οι έδρες, αυτό πώς το εξηγείτε? Θα σας πω, νομίζω ότι το φετινό είναι ίσως ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα τουλάχιστον της τελευταίας δεκαετίας. Ομάδες όπως εμείς στην Λευκάδα, ακόμα και η Μελιάδα σήμερα μαθαίνω ότι είναι στη δεύτερη παράταση με τον Άρη, είναι ενισχυμένες και οι αποστάσεις έχουν μικρή πρέπει να παίξει μπάσκετ για κερδίσεις. Δεν κερδίζουμε τα ονόματα, τα χρήματα, ούτε τίποτα. Πρέπει να παίξει μπάσκετ, να δείξει μέσα στο παρκέ ότι είσαι καλύτερος. Και νομίζω ότι πολλές ομάδες, όλες οι ομάδες της Basket League έχουν σκουδά άρρωστα και θα γίνει η μάχη μέχρι το τέλος. Κότς, θα μας πείτε τώρα, επειδή στο ίδιο επίπεδο είστε με τη Λευκάδα, ποιες ομάδες βλέπετε ότι θα διεκδικήσουν μέχρι το τέλος την παραμονή τους? Θα γίνει μάχη μέχρι το τέλος. Άλλες φορές, άλλες χρονίες έφταναν 5 και 6 νίκες. Γνώμη ότι θα πάει πολύ παραπάνω φέτος. Και θέλουμε όλοι να πάει παραπάνω φέτος, γιατί έτσι θα είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Νομίζω ότι κανένας, όσο προχωράει το πρωτάθλημα και η ομάδα μου ή η ομάδα της Λευκάδας και κάποιες άλλες ομάδες που ετοιμάστηκαν, που μάλλον ολοκλήρωσαν το ρόστερ τώρα τελευταία, νομίζω ότι όσο χρόνια χρόνια θα γίνονται πιο καλές και θα είναι πολύ δύσκολα σε πολλές ομάδες και να σπάνε την έδρα, αλλά και γενικότερα να κερδίσουν το παιχνίδι. Θα γίνονται μάχες κάθε αγωνιστική. Πρέπει να είσαι πραγματικά έτοιμος και να πρέπει να καταθέσεις ψυχή και σώμα στο παρκέ.